σήμερα μαζί μας και όπως γνωρίζετε η ενημέρωση αφορά στις εξελίξεις των τελευταίων ημερών γύρω από την ανέγερση του Δημαρχείου της πόλης μας. Όπως μου έχει ενημερώσει ο Δήμαρχος, θα γίνει και μια σύντομη αναφορά στο τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Όπως βλέπετε στην ενημέρωση συμμετέχουν, να ξεκινήσω από δεξιά, η Διευθύντρια Τεχνικών Έργων Ελένη Κατσούλη, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αντρέα της Κύρκος, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Βασίλης Άρκουλας και από ό,τι βλέπω παρευρίσκονται εδώ ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Δερματάς, ο Αντιδήμαρχος κύριος Αγγελόν, σας βλέπω, καθώς και ο κύριος Δούσκος Κοβέος. Να σας πω ακόμα ότι η συνέντευξη μεταδέται live από την σελίδα του Facebook του Δήμου μας. Να δώσω το λόγο στον Δήμαρχο. Κύριε Ζαμπάκη. Ευχαριστώ κύριε Αναστασία. Λοιπόν, καταρχάς να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας εδώ, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λοιπόν, μια μικρή ιστορική αναδρομή για το Δημαρχείο του Λεπτού. Το Δημαρχείο δεσμεύτηκε το εικόνο του Δημαρχείου το 1969 περίπου για να γίνει Δημαρχείο στο χώρο που βρίσκεται στην Αγίου Άνου 7. Το 1976 πληρώθηκε μετά από κάποια δικαστήρια που γίνονται. Από το 1976 μέχρι το 2000 υπήρξε ένα κενό χρόνου που δεν έγινε απολύτως τίποτε. Το 2000 ο Δήμαρχος, ο τότε Δήμαρχος ο Άγης, ο Σταύρος ο Κότσης, προκήρυξε ένα αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Βγήκε το πρώτο βραβείο από τα 10 που είχαν καταθέσει διάφοροι αρχιτέκτονες και στη συνέχεια αφού επελέγει το πρώτο βραβείο, το αρχιτεκτονικό σχέδιο τέλος πάντων, προσπάθησε ο μετά Δήμαρχος ο κύριος Σιδέρης να δημοκρατήσει, προσπάθησε να δημοκρατήσει, τελικά δημοκράτηση έγινε και ξεκίνησε το επί Βασίλη Γιαννακόπουλου, Δημάρχου Βασίλη Γιαννακόπουλου, το 2007, ολοκληρώθηκε το 9 και η εταιρεία η οποία πήρε τον διαγωνισμό αυτό, ο οποίος ήταν της τάξης του 1.200.000 περίπου ευρώ, οι μελέτες του Δημαρχείου, στήσαν ένα 250 περίπου. Περιελάμβαναν τα στατικά, τα ηλεκτρομηχανολογικά και τα γεωλογικές μελέτες. Όταν ανέλαβα εγώ το Δήμο το 2011, οι εταιρείες είχαν προχωρήσει στην πρώτη φάση, σκάλεσα, η εταιρεία μόνο είχε εταιρείες, μια ομάδα εταιρεών είναι, να με ενημερώσουν που βρισκόμαστε. Με ενημερώσανε, μου ζητήσανε να τους πληρώσω τότε κάτι χρόνια γιατί μου πληρώσανε, συνεχίσανε τις μελέτες, προχωρήσαμε και το 2014 ολοκληρώθηκαν σχεδόν οι μελέτες, τις οποίες παρέδωσα στον Δήμαρχο που εξελέγει το 2014, στον κύριο Σταθόπουλο. Γίνανε και άλλες ενέργειες στην πορεία, επικαιροποίηση των μελετών, περάσαν από δημοτικά συμβούλια, εγκρίθηκαν οι μελέτες, οι αρχιτεκτονικοί, οι τρεις μελέτες τέλος πάντων αυτές που είχε φτιάξει η εταιρεία και το 2016 είχε υποχρέωση η εταιρεία να φέρει και τα τέχνη δημοκράτησης. Εδώ είναι το πρώτο φάουλ το οποίο έγινε. Δεν θέλω να απλά τα λέω αυτά για να είναι καταγεγραμμένα και να τα γνωρίζετε κιόλας. Έγινε το πρώτο φάουλ όπου ενώ υπήρχε γεωλογική μελέτη, τα τεύχη δημοκράτησης που κατατέθησαν και περάσαν από το Δημοτικό Συμβούλιο ενώ οι μελέτες είχαν κατατεθεί στην περιφέρεια γιατί ο τότε Δήμαρχος προσπαθούσε να χρηματοδοτηθεί το έργο από την περιφέρεια, έγινε το πρώτο φάουλ όπου τα τεύχη δημοκράτησης μάλλον δεν είχαν συμπεριλάβει βραχώδη τη γεωλογική μελέτη, δεν είχαν εκτιμήσει τη γεωλογική μελέτη, όπου δεν υπήρχε καμία τιμή μονάδος για βράχο. Όταν κατατέθηκε η μελέτη, η κατατέθηκε δημοκράτησης, το οποίο βεβαίως ούτε εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο το γνωρίζαμε, η κατατέθηκε δημοκράτησης παρελήφθησαν, τα έχω τα γραφεία αυτά, να σας τα δώσω μετά, τα έχω βγάλει το
παρελήφθησαν από τις υπηρεσίες, παρεδόθησαν και παρελήφθησαν από το Δήμο. Προφανώς οι υπηρεσίες εδώ είδαν ότι δεν έχει καμία τιμή μονάδος για βράχο. Πήγανε στην περιφέρεια, όπου στην περιφέρεια τότε, τυχαίως τώρα είναι αυτό, έλεγχο στις μελέτες που κατατίθενταν στην περιφέρεια, τις πραγματοποιούσε ο νύρι γενικός γραμματέας του Δήμου μας, ο κύριος Κύρκος, έτσι αριστερό. Βεβαίως όταν είδε ότι δεν έχει παραλόγη γεωλογική μελέτη, επικοινώνησε με το Δήμο και είπε ότι πρέπει να μπει τιμή μονάδος, τουλάχιστον μια τιμή μονάδος για το βράχο. Και πραγματικά συνεννοηθήκανε. Μπήκε η τιμή μονάδος αυτή. Οι μελέτες, τα πρώτα τέχη δημοκράτησης, αν θέλετε και ημερομηνίες, παραδόθησαν στο Δήμο στις 9 Δεκάτου του 16. 9 Δεκάτου του 16. Στη συνέχεια, ξαναήρθανε τα τέχη δημοκράτησης πίσω για να αναθεώρηση, για διόρθωση, και ξαναπέρασαν οι μελέτες και τα τέχη δημοκράτησης με το βράχο μέσα, τέλος πάντων με τιμή βράχου, έτσι νομίζω ότι καταλαβαίνουμε, και βέβαια αυτό εγκρίθηκε από το Δήμο στις 12/9 του 17. Τώρα θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν μια εταιρεία τόσο μεγάλη, η οποία έχει πάρει 1.250.000 ευρώ για να κάνει αυτές τις μελέτες, να φτιάξει τα τέχνη δημοκράτησης. Και ενώ έχει διαπιστώσει ότι έχει βράχο με τέσσερες, πώς το λένε, γεωτρήσεις, τρύπες που ανοίγουν και πολύ βαθιά, δεν έβαλε στα τέχνη δημοκράτησης καθόλου βράχο, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ. Έτσι, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα. Τώρα, γιατί βάλανε μόνο 5 κυβικά βράχο, 5 κυβικά βάλανε στα νέα τέχνη δημοκράτησης, τα οποία κόστιζαν 24,95 το κάθε κυβικό. Δηλαδή, προσθέσανε στη μελέτη των 20 εκατομμυρίων ευρώ, 20.080.000 ευρώ που ήταν η μελέτη του Δημαρχείου, 125 ευρώ παρακάτω, 125 ευρώ. Είναι απλό το θέμα, διότι εάν μπαίναν, τέλος πάντων, πολλά κυβικά βράχου, άλλαζε το κόστος της μελέτης. Άρα έπρεπε να επιστραφούν οι μελέτες πίσω, να ξαναγίνει από την αρχή ξανά όλη αυτή η διαδικασία, προφανώς, και να ξαναγυρίσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ξαναπάρει στην περιφέρεια κλπ. Αυτό ήταν ένα χρονοβόρο, μια χρονοβόρα διαδικασία, την οποία βεβαίως εγώ ως αντιπολίτευση τότε που ήμουν και προφανώς και όσοι άλλοι ήταν, ας πούμε, κυρία Καψελιφάλου, δεν το είχαμε ποτέ ακούσει κλπ. Ίσως η διοίκηση τότε του Δήμου, επειδή βιαζόταν, είχε συνενέσει η κυρία Δούρου να χρηματοδοτηθεί το έργο κλπ. Ήταν κοντά στις εκλογές κλπ. Προσπάθησε να το ξεπεράσει με αυτόν τον τρόπο. Με αποτέλεσμα να έχουμε μία δημοπράτηση του έργου με την προγραμματική σύμβαση, την οποία θα μιλήσουμε πιο μετά, η οποία δεν συμπεριλάμβανε βράχο καθόλου. Όχι ότι είχε τεράστιες ποσότητες βράχο, αλλά σίγουρα δεν είχε 5 κυβικά. Μπορεί να είχε 1.000-2.000, σίγουρα κυβικά. Λοιπόν, αυτό ήταν το ένα λάθος το οποίο έγινε. Γιατί τώρα το πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει και έχει ετηθεί η εταιρεία διακοπή εργασιών, που ζητάει από το Δήμο, κακώς το ζητάει από το Δήμο, θα σας πω γιατί, να βάλει το 1.423, δεν θυμάμαι πόσα είναι περίπου, για βράχο ο οποίος θα προκύψει, διότι έχουν φτάσει μέχρι στιγμή στο δεύτερο υπόγειο προς το τρίτο πάνε, δεν το γνωρίζω γιατί το ζητάει από το Δήμο. Με βάση την προγραμματική σύμβαση, την οποία και αυτή θα σας τη δώσω μετά, αν τη δείτε και μόνοι σας, με βάση την προγραμματική σύμβαση, με βάση το άρθρο 7,
Να ξεκαθαρίσω πρώτα ότι ο εργολάβος δεν απευθύνεται στο Δήμο, έτσι. Ο εργολάβος απευθύνεται στην περιφέρεια να υπογράψει συμπληρωματική σύμβαση. Δεν απευθύνεται στο Δήμο να υπογράψω εγώ συμπληρωματική σύμβαση. Δηλαδή δεν έχει καμία δουλειά ο εργολάβος από το Δήμο. Ούτε από το Δήμο ζητάει χρήματα. Ούτε από το Δήμο ζητάει χρήματα. Ζητάει με βάση τα χαρτιά που έχουμε της ΕΡΕΤΒΟ, της εταιρείας, από την περιφέρεια να υπογράψει συμπληρωματική σύμβαση του 1.420.000 ευρώ. Από εκεί και πέρα, με βάση την προγραμματική σύμβαση που έχουμε στα χέρια μας εμείς και που την είδε και η νομική μας υπηρεσία και την έχουν δει και άλλοι νομικοί, στη συνέχεια θα μπορούσε ίσως η περιφέρεια να ζητήσει, αφού υπογράψει την προγραμματική σύμβαση, την συμπληρωματική σύμβαση με τον εργολάβο, στη συνέχεια μπορούσε η περιφέρεια να μας πει ότι αυτά είναι δικά σας χρέη που πρέπει να πληρώσετε και να μας τα ζητήσει. Αυτό κρατήστε το έτσι με άλλο τελεία, θα τα πούμε πιο μετά τι ακριβώς είναι, τι ακριβώς εννοώ. Ερχόμαστε τώρα στο σήμερα. Έστειλε πάλι δεύτερο έγγραφο η εταιρεία προς την περιφέρεια και κοινοποίηση προς το Δήμο, όπου τους λέει ετούμε για διάλυση της σύμβασης. Διότι σας έχω κάνει εδώ και δύο μήνες έχω περάσει παραπάνω. Αίτηση για συμπληρωματική σύμβαση και δεν έχετε ανταποκριθεί μέχρι στιγμής. Άρα θέλουμε να διαλύσουμε την εργολαβία, την διάλυση της εργολαβίας. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχει προκύψει για το Δήμο νομίζω ότι είναι οξύτατο, έτσι. Αντιλαμβάνεστε πόσο οξύτατο είναι να μην συνεχιστεί το συγκεκριμένο έργο, το οποίο είναι, θα έλεγα, ένα όνειρο για την πόλη, αλλά το θέμα δεν είναι το όνειρο. Το όνειρο είναι ότι θα μείνει μια λακκούβα στην πόλη, τεράστια λακκούβα, η οποία, ας πούμε, δεν θα μπορεί να τη διαχειριστεί τουλάχιστον η πόλη για τα επόμενα 5-10 χρόνια. Έτσι, το ένα είναι αυτό. Έχω κι άλλη μια λακκούβα, βέβαια, το κολυμπητήριο 33 χρόνια, το οποίο πιστεύω την άλλη εβδομάδα θα δημοκρατήσουμε και για κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό θα τα πούμε από εβδομάδα το κολυμπητήριο. Θα το δημοκρατήσουμε την επόμενη εβδομάδα, από ό,τι τουλάχιστον έχω προγραμματίσει. Λοιπόν, και θα είναι ένα τρομερό πρόβλημα για την πόλη μας. Εμείς ως διοίκηση και εγώ ως δήμαρχος, θα πρέπει να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να συνενέσω, να βοηθήσω την περιφέρεια, το περιφερειάρχη, ο οποίος μέχρι στιγμής τουλάχιστον στην πόλη έχει ανταποκριθεί θετικότατα, θα έλεγα, σε θέματα χρηματοδοτήσεων. Πέραν του Δημαρχείου έχουν χρηματοδοτηθεί και άλλα έργα και θα χρηματοδοτηθούν ακόμα περισσότερο. Ας πούμε, π.χ. τα όμβρια, τα οποία είναι γύρω στα 20 εκατομμύρια, στην παιδικό σταθμό. Θα είχε χρηματοδοτηθεί και η πλατεία του Αγιάννη από την περιφέρεια, αν δεν υπήρχε το πρόβλημα του ΚΑΕΚ. Τι λύσεις σκεφτήκαμε να προτείνουμε. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν, θα σας το παραδώσω και αυτό, έστειλα στον Περιφερειάρχη μία επιστολή, η οποία, θα σας τη διαβάσω κιόλας, γιατί έχει ενδιαφέρον, για τη λύση του προβλήματος, έτσι, γιατί το να κάθομαι να γράφω στα Facebook και να βγάζω ανακοινώσεις του στυλ, ξέρετε, εγώ είμαι ο καλύτερος που μπορώ να βρω λύσεις, ή ξέρω εγώ, έχω την εμπειρία, ή ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι άλλα γράψανε, γιατί δεν τους διαβάζω και λένε, καθόλου τι γράφουν, μου λένε κάπου εδώ και από εκεί, και όταν μου λένε έγραψε τάδε, δεν θέλω να ακούσω, μου είναι αδιάφορο βέβαια, γιατί αυτά που γράφουν μόνο για πολιτευτικούς λόγους τα γράφουν τα περισσότερα. Εγώ όμως ως υπεύθυνος που είμαι αυτή τη στιγμή διαχείριση των προβλημάτων του Δήμου ως Δήμαρχος και εμείς ως διοίκηση όλοι μαζί. Λοιπόν, αγαπητέ Περιφερειάρχα, όπως γνωρίζετε, η ανάδοξη εργολήτρια εταιρεία ΕΡΕΤΒΟ, η οποία με την από 21 Δεκάτου του 20 Σύμβαση Κατασκευής του Έργου,
που συλλήψε με την περιφέρεια Αττικής έχει αναλάβει την εκτέλεση του έργου ανέγερση νέου δημαρχιακού μεγάλου Δήμου Αγίας Παρασκευής. Απέστειλε προς την περιφέρεια Αττικής και κοινοποίησε στο Δήμο μας από 2 Δεκάτου του 2022 αίτηση για διάλυση της προαναφερόμενης σύμβασης. Ως λόγος της διάλυσης της σύμβασης επικαλείται την καθυστέρηση υπογραφής από μέρους σας της πρώτης συμπληρωματικής σύμβασης ύψους 1.413. 385 ευρώ, η οποία μάλιστα έχει ήδη εκριθεί με την υπαριθμόν 1576-19-7 του 22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας. Με την από 6.10.17, με την από 6.10.17 προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του νόμου 38.25 του 10, όπως εσύ, η οποία συνήθει μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου μας για την υλοποίηση του παραπάνω έργου από την Περιφέρεια, Αττικής για λογαριασμό του Δήμου μας μεταξύ των άλλων, έχει συμφωνηθεί και ότι, πρώτον, Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση του έργου όπως αυτό περιγράφεται στη μελέτη και μέχρι του ποσού των 21.080.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Δεύτερον, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση κάθε επιπλέον δαπάνης μελετών που δεν συμπεριλαμβάνονται στην επιπλέον θεωρημένη μελέτη και η ανάγκη τους προκύπτει από εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις. Τρίτον, σε περίπτωση που παρά τις απαλλακτικές από την παρούσα σύμβαση ρήτρες για την περιφέρεια Αττικής, ο ανάδοχος ή άλλα τρία πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις κατά της περιφέρειας και για οποιοδήποτε λόγο η περιφέρεια Αττικής υποχρεωθεί παρά την αποκλειστική ευθύνη του Δήμου να καταλάβει ποσά σε τρίτα πρόσωπα, η περιφέρεια Αττικής μπορεί να αναζητήσει αναγωγικά τα καταπληθέντα ποσά από το Δήμο δυνάμει της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. Άρθρο 7. Οι εργασίες της πρώτης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου όμως συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη γεωτεχνική μελέτη του έργου. Αφού σύμφωνα με την εγκεκριμένη γεωτεχνική μελέτη του έργου και τις 4 γεωτρήσεις που είχαν διενεργηθεί, αναμενόταν η εμφάνιση βραχοδών εδαφών, όπως διαλαμβάνει και το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρεια Αττικής από 17 Αύγουστου του 2000 γνωμοδότησή του για τη σύναψη της πρώτης συμπληρωματικής σύμβασης ως εκ τούτου τη χρηματοδότηση των εργασιών αυτών, θεωρούμε έτσι, ότι δεν αποτελεί υποχρέωση του Δήμου μας και πλέον αυτού ο Δήμος δεν τα διαθέτει αυτή τη στιγμή στην παρούσα χρονική συγκυρία τα χρήματα αυτά. Παρά τα αυτά όμως, και προκειμένου να μην διαλυθεί η παραπάνω σύμβαση και να μην παραμείνει ένα επικίνδυνο, ευμεγέθες και βαθύς σκάμα, τεράστιος και βαθύς λάπτος, στο κέντρο της Αγίας Παρασκευής για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, γεγονός που αν συμβεί εγκυμονεί σοβαρού κινδύνους αλλά και έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο για την περιφέρεια Αττικής όσο και για το Δήμο Αγίας Παρασκευής, σας προτείνω, εφαρμόζοντας τον παραπάνω συμφωνημένο όρο, τον άρθρο 7 της μεταξύνωσης προγραμματικής σύμβασης, να υπογράψετε την πρώτη συμπληρωματική σύμβαση του έργου ώστε να συνεχιστεί το έργο και ο Δήμος μας αναλαμβάνει, χωρίς μάλιστα να χρειαστεί αναγωγή της περιφέρειας, την υποχρέωση να αποπληρώσει σταδιακά σε αριθμό δόσεων που θα συμφωνήσουμε το κόστος της προς την περιφέρεια Αττικής. Θεωρώ την πρόταση αυτή που σας προτείνω ως την καλύτερη δυνατή και εφικτή υπό τις παρούσες συνθήκες και στην παρούσα κατάσταση του έργου που στηρίζεται στην προγραμματική μας σύμβαση και δίνει λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο εάν τώρα δεν το επιλύσουμε θα αποτελέσει άγχος και για την περιφέρεια και για τον Δήμο. Δηλαδή με άλλα λόγια, έτσι να το νομίζω ότι είναι αντιληπτό, ότι με βάση το άρθρο 7 της σύμβασης, όπως υποχρεούστε, υπογράψτε την συμπληρωματική σύμβαση να συνεχίσει ο εργολάβος της εργασίας και στη συνέχεια στείλτε μας αυτά που πληρώσατε και ο Δήμος σε ένα 3-4 χρόνια, σιγά σιγά όπως έχει κάνει το Καλάτρι, να σας πληρώσει αυτά τα χρήματα. Αυτή είναι μία πρόταση την οποία ως Δήμαρχος, χωρίς να εξετάσω τις νομικές τις πτυχίες που πιθανόν μπορεί να υπάρχουν, δεν ξέρω. Αλλά επειδή όταν τρέχουν λίγο τα θέματα και τα πάρα πολύ σοβαρά, τόσο πολύ σοβαρά,
θα πρέπει να, μια τέτοια απόφαση να την πάρω μόνος μου και βέβαια με τη συνένεση όλων των συνεργατών μου, αντιδημάρχων και της πρόεδρου βεβαίως, τα οποία θα συμφωνήσαμε σήμερα και το προτείνω με αυτό στην περιφέρεια. Δεν ξέρω τι κριτική μπορεί να γίνει πάνω σε αυτό, αλλά εγώ αισθάνθηκα ότι ως δήμαρχος, ως υπεύθυνος να διοικήσω σε αυτή την πόλη έως ότου λήξει η θητεία μας και δεν ξέρω αν θα ο δημότης θα μας δώσει άλλη θητεία, να λύσω αυτό το πρόβλημα, να κάνω αυτή την πρόταση περιφερειάς. Τον ενημέρωσα τηλεφωνικά και του κάναμε και μια άλλη πρόταση, η οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι ανακοινώσιμη, για να ξεκονομηθούν και άλλα χρήματα για να μπορέσει το Δημαρχείο να προχωρήσει. Το συνήθιζε ο Γενικός Γραμματέας με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, ήδη, ούτως ώστε να λύσουμε το μεγάλο πρόβλημα αυτό. Δεν θέλω να κάνω καμία κριτική στο παρελθόν. Καμία. Γιατί δεν έχουμε και... δεν έχει εξυπηρετεί και κάτι αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι να συνεχιστεί να γίνει το Δημαρχείο και όλοι στην πορεία των άμεσων ετών του μέλλοντος θα κριθούμε. Και εγώ και οι προηγούμενοι και οι πιο προηγούμενοι και οι επόμενοι. Λοιπόν, θέλω όμως να πω κάτι. Κάτι το οποίο το έχει ακουστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και νομίζω ότι είναι σε όσους ζουν στην Αγία Παρασκευή. Με τις εξελίξεις αυτές που έχουν συμβεί, σίγουρα το έχουν σκεφτεί. Το έχουμε συζητήσει και με τις παρέες τους, με την οικογένειά τους, με τους φίλους τους κλπ. Ότι εάν το Δημαρχείο πρώτο ενδημοκρατεί το πριν ένα χρόνο, ενάμιση χρόνο, δύο, δηλαδή μετά το 20, που οι τιμές πήρανε τα ύψη και συνέχισαν να τα παίρνουν από το 21 και μετά, σίγουρα η έκπτωση η οποία θα δινόταν δεν θα ήταν 44%. Θα ήταν με τις καλύτερες εκτιμήσεις το πολύ 20%. Έτσι. Ένα, απλά τώρα η συνειρμή δική σας. Δεύτερον, εάν το Δημαρχείο αποφασιζόταν να προχωρήσει και να χτιστεί, να δημοπρατηθεί ή να γίνουν μελέτες μερικά χρόνια από τότε, μετά το 2010, σίγουρα δεν θα ήταν αυτό το Δημαρχείο. Δεν θα ήταν ένα Δημαρχείο των 10.000-11.000 τετραγωνικών υπόγεια, δεν θα ήταν ένα Δημαρχείο των 3.700 τετραγωνικών, θα ήταν ένα Δημαρχείο τόσο όσο είναι η ανάγκη μιας πόλεως, όπως είναι η Αγία Παρασκευή, η οποία δεν μπορεί ποτέ και με τίποτε να ξεπεράσει τους 100-105.000 κατοίκους, ανάλογα βεβαίως τα οικόπεδα που υπάρχουν, ανάλογα τα τετραγωνικά χιλιόμετρα που έχουν κλπ. Ένα Δημαρχείο όταν, και βέβαια, εντάξει, εγώ το 2000 δεν ήξερα, δεν ασχολιόμουν με το Δήμο, αλλά ένα Δημαρχείο όπως τότε επελέγει το πρώτο αρχιτεκτονικό γραφείο, να είναι καλά αυτοί που το επέλεξαν βέβαια, για καλό το κάνανε σίγουρα, δεν γνώριζαν σίγουρα ότι μετά από 5, 6, 7, 8 χρόνια, 10, θα υπάρξει αυτή η οικονομική κρίση στην Ελλάδα που ξεκίνησε το 9-10 και φτάσαμε στην πορεία εδώ που έχουμε φτάσει σαν κράτος για να χρειαζόμαστε να φτιάξουμε ένα Δημαρχείο πανάκριβο των 20 εκατομμυρίων ευρώ που ήταν η μελέτη του συγκεκριμένου Δημαρχείου, συν βέβαια αυτά τα οποία ξοδεύτηκαν σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και σε μελέτες του Δημαρχείου κλπ. Και βέβαια αντιλαμβάνεστε όλοι ότι όταν ξεκίνησε ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός το 2000 και φτάσαμε 18 χρόνια μετά, προσέξτε, 18 χρόνια μετά για να δημοπρατηθεί το Δημαρχείο τον Αύγουστο του 2018, 18-19 χρόνια περίπου, αντιλαμβάνεστε ότι ήταν ένα πάρα πάρα πολύ δύσκολο έργο
πάρα πολύ δύσκολο και οι μελέτες και τα χρήματα που έπρεπε να πληρωθούν και όλα αυτά τα οποία στη συνέχεια προέκυψαν μετά την οικονομική κρίση. Θεωρώ ότι η Αγία Παρασκευή θα της έφτανε ένα δημαρχείο των 2.500 τετραγωνικών, 2.700 και δύο υπόγεια το πολύ, το πολύ δύο υπόγεια, γιατί το συγκεκριμένο δημαρχείο έχει τρία υπόγεια και το μεγάλο κόστος του δημαρχείου όσον αφορά τα υπόγεια είναι στο τρίτο υπόγειο, όπου είναι πάρα πολύ, όσο είναι δηλαδή τα δύο υπόγεια τα επάνω, πιθανόν κοστίζει το τρίτο, το οποίο επί της ουσίας είναι το 60-65% σε αναόροφο τα υπόλοιπα. Δηλαδή, τα δύο επάνω είναι γύρω στις 7.500 τετραγωνικά και το άλλο είναι 2.500 περίπου, 2.800, έτσι. Είναι μικρότερο δηλαδή, γιατί έχει λεκάνες, όπως τις λέτε εκεί, τη μέθοδο Βερολίνου. Μετά δηλαδή, τεράστιες μετάνε για να μπορέσουν να συγκρατήσουν τα νερά που υπάρχουν, τα οποία νερά βεβαίως τα γνωρίζαμε πάρα πολλά χρόνια στο Δήμο, καθότι ο Δήμος εκεί είχε γεώτρηση στα 10 ή 12 μέτρα, δηλαδή εκεί που είναι το τρίτο υπόγειο. Τώρα, για να σας προλάβω, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα το ρωτήσετε, τι ακριβώς έχει συμβεί με την χρηματοδότηση, την υπόσχεση του Υπουργού του κ. Γεωργιάδη, που είχε λέει Σταθόπουλε, εννοώ το δημοσιογράφο, αν ακούς Γιάννη δεν εννοώ εσένα. Λοιπόν, να σας πω, όταν λοιπόν προέκυψε το θέμα αυτό, και επειδή ο Δήμος δεν είχε λεφτά, και επειδή εμείς θεωρούσαμε ότι δεν υποχρέωσε η δική μας να το πληρώσουμε, έτσι, το ξεκαθαρίσαμε από την αρχή. Ζήτησα ένα ραντεβού με τον Δήμαρχο, δεν τον Δήμαρχο, τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Γεωργιάδη. Είχα πάει με τον κύριο Σάρκουλα και τον κύριο Κύρκο και ο κύριος Γεωργιάδης πραγματικά ανταποκρίθηκε άμεσα και είπε ότι προχωρήστε τις διαδικασίες και το Υπουργείο Ανάπτυξης θα βάλει τα χρήματα από το ΚΟΔΟΕ, το 1,5 εκατομμύριο, για τη χρηματοδότηση του Δημαρχείου και μόνο του Δημαρχείου της Αγίας Παρασκευής, όχι να βάλει το από το ΚΟΔΟΕ της Περιφέρειας, το ΚΟΔΟΕ της, από το ΚΟΔΟΕ του Υπουργείου στο ΚΟΔΟΕ της Περιφέρειας για να χρησιμοποιηθούν για το συγκεκριμένο σκοπό για το Δημαρχείο. Δεν ξέρω γιατί μέχρι στιγμής δεν έγινε οι ενέργειες αυτές. Εκείνο το οποίο όμως μπορώ να διαβεβαιώσω ότι χθες ο Υπουργός Χανά είχε παρέμβαση και έδωσε πάλι την εντολή να προχωρήσει στην ενήμερη περιφέρεια να κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες να ζητήσει αυτά τα χρήματα. Δηλαδή, είμαι βέβαιος ότι η περιφέρεια, εάν προχωρήσει να υπογράψει τη συμπληρωματική σύμβαση του 1.413 και στη συνέχεια θα πρέπει να ζητήσει τα χρήματα από το Υπουργείο Ανάπτυξης, τα οποία είμαι βέβαιος ότι ο Υπουργός θα τα δώσει από το ΠΟΔΟΕ στο ΠΟΔΟΕ της Περιφέρειας. Και αυτό βέβαια ήταν και η χτεσινή επικοινωνία που είχα με τον Υπουργό, αλλά και με κάποιος άλλος τρίτο πρόσωπο, κοινό φιλικό πρόσωπο, με διαβεβαίωσε γι' αυτό ότι πράγματι ο Υπουργός έχει δώσει αυτή την εντολή να προχωρήσει. Είναι θέμα αυτή τη στιγμή, για να ολοκληρώσω, να μην σας κρατάω και να λέω και περισσότερα, είναι θέμα και από την πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξη, αλλά και από την πρόταση την οποία κάνω εγώ αυτή τη στιγμή, την οποία σας λέω ότι πήρα επάνω από εγώ, έτσι. Το πήραμε απάνω μας σαν διοίκηση. Και από την πρόταση την οποία κάνουμε αυτή τη στιγμή στον Περιφερειάρχη, υπογράψτε τη συμπληρωματική σύμβαση, να μην σταματήσει η ανέγερση του Δημαρχείου και τα υπόλοιπα επί της ουσίας, να το πω έτσι απλά, θα τα βρούμε. Έτσι. Δεν ξέρω αν κάτι ξέχασα να πω. Νομίζω και μέσα από τις ερωτήσεις θα προκύψουν και πιθανόν και κάποιες άλλες απαντήσεις. Να πούμε ότι έχουν προσέλθει ο πρόεδρος του Συμβουλίου, κ. Ψηφάλου, ο αντιδήματος παιδείας, κ. Λέκας, και ο δικηγόρος νομικής υπηρεσίας, κ. Λεβουράς. Μπορείτε να ξεκινήσετε να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας, αν έχετε ερωτήσεις. Κυρία Μαρκή, κ. Σταθόπουλος. Λένα, τον πειράζω. Λένα, μικρόφωνο, να σε πάρει. Μπορώ να πάω
κυρία Μαρκίσκο, έχω μαζί μία κλωσιά. Δύο-δύο νομίζω για να προλάβουμε. Όχι, αν κάτι δεν σας δεκαλυφθεί και δεν ξανακάνετε. Καλησπέρα και από μένα. Λένα Μαρκίσκο, το ίδιο Παρασκευή Images. Κύριε Δήμαρχε, εκτός από την επιστολή που στείλατε σήμερα, θεωρείτε ότι θα μπορούσατε εσείς μαζί με τους επικεφαλείς των παρατάξεων να επισκεφτείτε τον κύριο Πατούλη και παρουσία της τεχνικής υπηρεσίας της περιφέρειας να συζητήσετε το θέμα? Μήπως θα ήταν ίσως καλύτερο να είναι παρόν και ο κύριος Πατούλης σήμερα και να δώσετε από κοινού μια συνέντευξη ώστε να υπάρξει και συγκεκριμένη δέσμευση? Και μια δεύτερη ερώτηση. Υπάρχει απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας που καλείται ο Δήμος να καταβάλει το ποσό. Αν ο κύριος Πατούλιας δεν δεχτεί την πρόταση που του κάνατε και προχωρήσει η λύση της σύμβασης και ο εργολάβος θα ζητήσει και αποζημιώσεις, αυτά ποιος θα τα πληρώσει? Και στη συνέχεια θα έχουμε επαναδημοπράτηση του έργου και είμαστε σίγουροι ότι η Περιφέρεια θα έχει κρατήσει, θα έχει ασφαλίσει τη χρηματοδότηση? Ευχαριστώ. Λοιπόν, καταρχάς, εχθές η Περιφέρεια μας ζήτησε κατεπηγόντως να περάσουμε από Οικονομική Επιτροπή παράταση της προγραμματικής σύμβασης για άλλους 40 μήνες. Έλυγε 6 του μηνός, εχθές δηλαδή έλυξε, και εχθές εμείς στην Οικονομική Επιτροπή περάσαμε ομόφωνα προφανώς, ομόφωνα όσους ήμασταν στην Οικονομική και στο Συμβούλιο δηλαδή να το φέραμε, όλοι ομόφωνα τα πέντε. Το περάσαμε, το ψηφίσαμε και το στείλαμε στην Περιφέρεια. Σήμερα η Περιφέρεια, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, γιατί πριν από λίγο μίλησα με τον Αντιπεριφερειάρχη που είναι μέλος της Οικονομικής, τον κύριο Γιαννακόπουλο, τον προεδρήματο δηλαδή, το πέρασε και η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας για 40 μήνες παράταση της προγραμματικής σύμβασης. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής να πληρώσουμε εμείς από τώρα δεν στέκει. Γιατί δεν στέκει? Για με βάση το άρθρο 7 που σας είπα, θα πληρώσουμε, θα κάνουμε την συμπληρωματική σύμβαση αυτή, αυτό που ζητάω εγώ τώρα. Κάντε εσείς τη συμπληρωματική σύμβαση με τον εργολάβο και αν εμείς ως Δήμος θεωρείτε ότι οφείλουμε να τα πληρώσουμε εμείς, στείλτε μας το λογαριασμό, τον οποίο βεβαίως θα τον εξετάσουμε κιόλας, αλλά εγώ προσωπικά, προκειμένου να μην σταματήσει το έργο, και επειδή η προγραμματική σύμβαση έχει και τα νομικά τερτίκια και είναι έτσι και δεν είναι αλληλική, είναι αλλιώς, έχω αποδεχτεί ότι ο Δήμος θα καταβάλει μέσα σε βάθος χρόνου, προφανώς, διότι όλα μαζί δεν υπάρχουν να τα δώσουμε, και η Περιφέρεια δεν έχει πρόβλημα, το η Περιφέρεια θέλει να εισπράξει. Όπως έκανε το Χαλάτρι, έτσι. Το Χαλάτρι ήταν μια συμφωνία με τον εργολάβο, είναι την Περιφέρεια. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Ότι κάποια συμπληρωματικά, επειδή δεν είχαν όλα μαζί να τα δώσουν, θα δίνουν λίγα λίγα στον εργολάβο. Το ίδιο λοιπόν θα κάνουμε κι εμείς. Κάθε 2-3 μήνες θα δίνουμε, ξέρω εγώ, 50.000, 40.000, έως ότου αποσπέσουμε, γίνεται αυτό το βίντεο από ότι. Λογικά γίνεται, έτσι. Είναι θέμα απόφασης του. Η Περιφέρεια είναι ο κύριος του έργου. Αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε. Ναι, το ξέρω την Περιφέρεια. Το χαλάτρι το κάνουμε τον εργολάβο απευθείας, γιατί το έχει δημοκρατήσει το χαλάτρι. Εμείς το έχει δημοκρατήσει η Περιφέρεια. Γι' αυτό δεν μπορούμε να πάμε με τον εργολάβο να πούμε προχώρανε αδερφέ, ξέρω εγώ, συνέχισε το έργο και κάθε μήνα θα σου δίνουμε 50.000, 50.000 παράδειγμα. Το χαλάτι είναι κύριος του έργου και το έχει δημοκρατήσει. Τώρα όσον αφορά να πάμε όλοι μαζί στο Περιφερειάρχη οι παρατάξεις, δεν νομίζω ότι εξυπηρετούσε κάτι. Έτσι, εγώ έχω άμεση επαφή, μιλάω συνεχώς με τον Περιφερειάρχη. Σήμερα ενημερώνω τον κόσμο, τους πολίτες, πάντες δηλαδή, μέσω ημών και ημών, ούτως ώστε να ξέρει και τι γίνεται, για να μην ακούγονται και κουβεντούλες, έτσι, διότι εδώ ο κάθε ένας μπορεί να αρπάξει από την αντιπολίτευση κάποιοι ανέφη. Δεν θεωρώ ότι τουλάχιστον ο πρώην Δήμαρχος ότι θα μπορούσε να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί το συγκεκριμένο θέμα, έτσι. Τώρα κάποιοι άλλοι μπορεί να θεωρήσουν ότι μπορεί να βγάλουν μεζέ από εδώ. Αντιπολιτευτικό μεζέ, ο οποίος δεν θεωρώ ότι υπάρχει τέτοιο θέμα να κερδίσουμε κάτι.
και γι' αυτό θεώρησαμε ότι δεν υπήρχε λόγος, παρόλο που κάπου το άκουσα, δηλαδή μου το πρότεινε κανείς. Όταν αν έρθει η ώρα να αποδεχθεί ο κύριος ο Περιφερειάρχης αυτό που του προτείναμε, εδώ είμαστε, αύριο ξανά έχω καλέσει τους επικεφαλείς των παρατάξεων να τους ενημερώσω, αν και θα έχουν ενημερωθεί μάλλον τώρα όλοι, με βέβαιος, ενημερώνονται ήδη και να πάρουν και ό,τι χαρτιά θέλουν, τα έχουμε όλα έτσι αλλιώς, να τους τα δώσουμε, ό,τι χαρτιά θέλουν να τους τα δώσουμε, έτσι. Κύριε Σταθόπουλε. Κύριε Δήμαρχε, έχω μπερδευτεί λίγο με τις διαβεβαιώσεις και θα ήθελα μια διευκρίνηση. Μου είπατε ότι ο κ. Γεωργιάδης, σε μια νέα κρούση που του κάνατε, ή κάποιος την έκανε τέλος πάντων, επιβεβαίωσε ότι είναι πρόθυμος και ότι θα γίνει μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων να δοθούν τα χρήματα, τα επιπλέον στην περιφέρεια. Αν συμβαίνει αυτό, η δική σας διαβεβαίωση προς την περιφέρεια, ότι θα πληρώσει ο Δήμος αν χρειαστεί, τι νόημα έχει? Δεν εμπιστεύεται η περιφέρεια δική στον κύριο Γεωργιάδη? Επειδή πολλά πράσιμο. Έτσι, εμείς πάμε με δύο δρόμους να η περιφέρεια να εξασφαλίσει το 1,5 εκατομμύριο. Είτε από το ΠΟΔΟΕ, που πιστεύω ότι θα ευοδοθεί, είτε αν οτιδήποτε συμβεί, να έχει τη διαβεβαίωση ότι θα τα πάρει από το Δήμο για να υπογραφεί η συμπληρωματική σύμβαση. Άλλο να πηγαίνεις να κερδίσεις κάτι με δύο τάγκς που λέω λόγο και άλλα πηγαίνει με ένα όπλο. Ναι, γι' αυτό επιλέξαμε και τη δεύτερη πρόταση. Ή το ένα ή το άλλο. Αν πληρώσει προφανώς από το ΠΟΔΟΕ, μετά ο Δήμος δεν θα πληρώσει. Ο Δήμος, ναι, είτε αυτό. Αν δεν πληρώσει το Υπουργείο, ο Δήμος, από πού θα πάρει τα χρήματα αυτά που χρειάζεται? Αν δεν πληρώσει... ποια πήγε. Αν τελικώς δεν πληρώσει ο Υπουργός, δεν πάει στο ΠΟΔΟΕ και πάει στο Δήμο. Ο Δήμος έχει και αυτός άλλα ανοίγματα, να πληρώσει άλλα πράγματα. Τα χρήματα αυτά που θα τα βρει. Ο Δήμος μέσα σε ένα βάθος τριετίας, ώστε να ολοκληρωθεί το Δημαρχείο, θα αποσβέσει το συγκεκριμένο ποσό. Θα βρεθούν τα λεφτά. Εξάλλου μέχρι τώρα, δεν ξέρω, είναι γνωστό νομίζω στην πόλη ότι όταν χρειάζομαι λεφτά βρίσκω. Και αν μπορώ να ακόμα ένα. Δεν πιστεύω για τον εαυτό μου, εννοώ για θέματα του Δήμου. Επειδή μιλήσατε για παράταση προγραμματική σύμβαση, η οποία ήδη υπογράφηκε από την περιφέρεια. Το ερώτημα είναι, ο επόμενος δήμαρχος θα μπει στο Δημαρχείο? Προλαβαίνουμε, πόσο φτάνει δηλαδή αυτή η παράταση? Ο επόμενος δήμαρχος καταρχάς θα είναι εγώ. Όποιος είναι, ο επόμενος δεν ξέρω. Όταν είπα επόμενος, μπορείς να πιστεύω, ο νέος δήμαρχος. Ναι, ο επόμενος δήμαρχος δηλαδή, το Δημαρχείο, λογικά ξεκινήσει ο εργολάβος να ξαναπεί μέσα στο... Εγώ σου λέω το Φλεβάρι. Λέω το Φλεβάρι, ξαναπεί μέσα. Λέω έτσι, μακριά κιόλας. Θέλουμε τουλάχιστον άλλα 3-3,5 χρόνια για να ολοκληρωθεί το Δημαρχείο. Και δεν είναι τυχαία προγραμματική, δεν το είπα λόγω της προγραμματικής, η εκτίμηση δική μου είναι και η εκτίμηση και του κ. Τσίρκου που ξέρει από έργα ότι 3,5 χρόνια περίπου χρειάζεται ακόμα. Άρα ο νέος δήμαρχος θα μπει 1η-1η του 24, βάλει ένα χρόνο που θα έχει περάσει, αλλά 2,5 χρόνια. Άρα λέει ως 26 θα εγκατασταθώ στο Δημαρχείο. Εγώ σταθμό μου κοιτάτε, δεν είναι. Ο σταθμό δεν πάω. Όχι, το ξέρω. Το ξέρω, δεν είπα. Δεν είναι ενδιαφέρει, αλλά μόνο. Όποιον αποφασίσει ο λαό. Αλλήμον. Κύριε Καζατζίδη. Αλέξανδρος Καζατζίδης από την εφημερίδα Μαρισία. Ήθελα να ρωτήσω το ποσό που αναφέρεται στην επιστολή είναι 1,4 ευρώ. 1,4 ευρώ. 1,413. Και ήθελα να ρωτήσω, αυτό μήπως φοβάστε ότι ανοίγει κάποια κερκόπορτα για μελλοντικά έξοδα που μπορεί να προκύψουν αύριο μεθαύριο, έκτακτα, απρόβλεπτα όπως λέγονται? Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Πάλι ο Δήμος θα αναλάβει, θα βάλει πλάτη, όπως λένε, για αυτά τα έξοδα? Αυτή τη στιγμή συμπληρωματική σύμβαση που ζητείτε είναι για κάτι που δεν προβλέφθηκε στα τέχνη υπογράτηση για τα βράχια. Έτσι νομίζω ότι δεν είμαι σαφής. Δεν μπορεί ένα οικόπεδο 3.700 τετραγωνικών μέτρων που οι γεωτεχνικές μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι έχει βράχο. Σε βάθος 14 μέτρα κάτω, αντιλαμβάνεστε τον όγκο, έτσι, 3.700 επί 14 μέτρα βάθος. Ό,τι βρεθήκαν 5 κυβικά βράχος, μπορεί να βρεθούν 1.000,
2, 10, 15 χιλιάδες. Δεν ξέρω πόσα. Γιατί τώρα αρχίζει ο πράγμος. Μετά το δεύτερο υπόγειο φαίνεται. Και, για, και αν δεν το γνωρίζετε, τα νερά γενικά όπου περνάνε νερά, επειδή ψάχνουν για νερό στην Βόρεια Ευρώπη εγώ, έχω βρει. Απλά δεν έχω ξεκινήσει να κάνω γεώτρηση. Από σημείο και μετά που αρχίζει το βραχώδες έδαφο περνάνε τα νερά. Προφανώς θα υπάρξουν πιθανόν κι άλλα. Κι άλλες απαιτήσεις του εργολάβου στην πορεία για συμπληρωματικές συμβάσεις. Το θέμα είναι αυτές συμπεριλαμβάνονται με βάση την προγραμματική σύμβαση στις μελέτες. Αν συμπεριλαμβάνονται στις μελέτες και στα τέλη δημοπράτησης, δεν έχει καμιά δουλειά ο Δήμος να πληρώσει τίποτε, θα είναι υποχρέωση της περιφέρειας. Αλλά να πω και κάτι έτσι, όχι σαν δήμαρχος, απλά. Αυτή τη στιγμή μας κάνουν δώρο ένα δημαρχείο των 13-14 εκατομμυρίων ευρώ. Περιφέρεια. Το αν θα βάλει και ο Δήμος 500.000 ένα εκατομμύριο για τέλος πάντων να τελειώσει και αυτό το δημαρχείο, δεν πειράζει, ρε καλό μου. Νόμιμα, έτσι, πάντα, έτσι, όχι τα βάζω χαριστικά. Τη στιγμή που ο Δήμος αφενός μέρος θα έχει το δημαρχείο να εξυπηρετεί το πολίτη και κάθε χρόνο το μίνιμουμ όφελος που θα έχει σε χρήματα πέραν τον άλλο, το θέατρο, οτιδήποτε, θα είναι τουλάχιστον 500.000 ευρώ. Σε νοικιάζοντας μόνο εδώ γύρω αυτά εδώ, είναι 350.000, μόνο αυτά εδώ, γύρω. Απάνω και απέναντι, εννοώ. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, κύριε Μαζίδη. Έλα, καταγράφει να πούγει. Εντάξει. Ο προκάτοχός σας ζητάει σύσκεψη με τους αρχηγούς των παρατάξεων. Αύριο. Ναι, το 2017, όταν είχε έρθει η προγραμματική σύμβαση, σας κάλεσε εσάς να τη μελετήσετε, πάστε κανείς, τι από την προφανή απέχθη ώρα που υπέγραψε. Και δεύτερον, αυτού του είδους οι όροι, μήπως είναι ένα ωραίο κόλπο να δίνουμε μεγάλες εκπτώσεις και να τις μαζεύουμε μετά με απρόβλεπτα. Γιατί ότι για παραστηρή είναι ένας βράχος, μόνο πρόβλημα δεν είναι. Το ότι η Αγία Παρασκευή χάει πάνω περιοχή, ότι είναι βράχος και ακόμα περισσότερο προς την περιοχή του Τσαπού και του Αγιάννη ψηλά, ότι μόνο βράχος δεν είναι, αυτό το νομίζω είναι σαφές, το έκανα και σαφέστατο. Αλλά το σαφέστατο το είχε δείξει η γεωλογική μελέτη. Όταν έχουν γίνει γεωλογική μελέτη, 3-4 γεωτρήσεις τρύπες και στα τέφιμο πράτης δεν υπάρχει ούτε ένα κυβικό, νομίζω ότι το είπα, έτσι, ότι δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι να σας πω. Εάν ήμουν... Όχι. Καμία σύσκεψη δεν εκτίθεται ποτέ. Και βέβαια ποτέ, δεν ήξερε κανείς από την αντιπολίτευση. Μπορεί να ρωτήσετε τον κύριο Γιαννακόπλο, τον κύριο Κρητικίδη που είναι πιο ειδικός, πιο ειδικός ενώ μηχανικός, τον κύριο Μιλωνάκη, τον κύριο Κιζιώτη, τον κύριο Μουστόγιαννη, που ήμασταν εδώ, η κυρία Καψοκεφάλου, ότι υπήρχε αυτό το πρόβλημα με τα τέφη δημοκράτησης. Εγώ τώρα το ανακάλυψα. Και μάλιστα, δεν το ανακάλυψα τώρα σήμερα χτες. Το είχε πει ο κύριος Τύρχος. Μου λέει, όταν μου φέρανε εμένα τις μελέτες να τις ελέγξω και να τις εγκρίνω για να προχωρήσεις παρακάτω, διεπίστωσα ότι παρόλη τη γεωτεχνική μελέτη, το έχει πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κύριος Τύρχος. Εδώ το έχει καταθέσει. Όχι τώρα. Διεπίστωσα ότι δεν υπάρχει για βράχος καμία τιμή και πήρα τηλέφωνο το Δήμαρχο και του λέω, Δήμαρχε, δεν υπάρχει αυτό και πρέπει να μπει. Και βρήκανε τότε τη λύση να βάλουν 5 κυβικά για να μην αλλάξει ο προϋπολογισμός του έργου. Διότι αν άλλαζε ο προϋπολογισμός του έργου θα ήταν χρονοβόρο να ξαναγυρίσει και τέλος του 17 έπρεπε να προλάβουμε τις εκλογές. Νόμιμο. Τώρα νόμιμο το ξέρω. Εντάξει, ήταν μια. Κοίταξε, για να είμαι ειλικρινής, κύριε Μαζίδη, για να είμαι ειλικρινής, επειδή εγώ ξέρεις, υπάρχουν πολλές φορές τη δύο πράγματα τα οποία ένας άλλος δεν τα έλεγε. Γιατί μπορεί να σκεφτόταν ότι ρε σε συμφέρει να το πεις αυτό. Δεν το έχω κάνει ποτέ μέχρι τώρα. Αλλά αν είχα φτάσει κι εγώ στη θέση ενός δημάρχου
που θα ήθελα να εξασφαλίσω τη χρηματοδότηση από την περιφέρεια. Γιατί δεν ήξερα μετά εάν θα ξαναπροκύψει ο περιφερειάρχης ο δικός μου ενώ πολιτικά και κομματικά κλπ. Να μου χρηματοδοτήσει το έργο, πιθανόν να το ξεπέρναγα αυτό και να έκανα αυτή την τρίπλα έτσι, για να προλάβω τη χρηματοδότηση. Μπορεί να το έκανα και εγώ, δεν ξέρω. Έτσι, τώρα νόμιμο, παράνομο, δεν νομίζω ότι. Ο καθένας το κρίνει. Άλλη ερώτηση. Κυρία Τζουμπερακίδη, από την ΕΡΤ. Ακούγομαι. Ήθελα να ρωτήσω ποιο θα είναι το επίκεντρο της αυριανής συζήτησης με τις υπόλοιπες παρατάξεις για αρχή και... Το επίκεντρο θα είναι, κυρίαρχα, αφενός μεν, τα έχουν τα χαρτιά όλα, δεν υπάρχει κάτι που δεν έχουν. Πιθανόν, ας πούμε, κάποιοι που αυτό που βρήκαμε εμείς ότι δεν υπήρχαν στα τέχνη δημοκράτησης, ο Βράχος και όλα αυτά, να μην τα έχουν, να τους τα δώσω. Εννοώ του κυρίου Οικονόμου, του κυρίου Μιλωνάκη, του κυρίου Αντωνίου, που είναι από το ΦΣΑΙ κόντρα, του κυρίου Μουστόγια κλπ. Να μην τα ξέρουν όλα αυτά. Θα πρέπει να ενημερωθούν. Και το δεύτερο βέβαια, να ενημερωθούν, αν και νομίζω τώρα έχουν ενημερωθεί, για το χαρτί που έστειλα εγώ στον Περιφερειάρχη σήμερα και για την σύμβαση, τη 40η προγραμματική σύμβαση είναι ενήμερη, ο τουλάχιστον όσοι είναι στην Οικονομική Επιτροπή. Έχετε και δεύτερη ερώτηση. Ναι, μια συμπληρωματική πάνω σε αυτό που είπατε, ότι είναι την αυριανή συνάντηση με τις υπόλοιπες παρατάξεις. Εφόσον είναι απλή ενημέρωση δηλαδή, ή χρειάζεστε... Μπορεί να μας φέρουμε και προτάσεις άλλες για τη λύση του προβλήματος, δεν ξέρω. Μακάρι να φέρουμε, να τις καταγράψουμε και να τις ζητήσουμε. Και αν υπάρχουν προτάσεις όμως, έτσι, όχι να πάμε να δούμε τον Πατούλη, αν υπάρχουν προτάσεις, τον κύριο Πατούλη, έτσι, με τον Περιφερειάρχη, είμαστε φίλοι και συνδικαλιζόμαστε εδώ και 35 χρόνια στα ιατρικά και τον μιλάμε έτσι με Γιώργο Πατούλη, ως εγώ κλπ. Εννοείται τον κύριο Περιφερειάρχη, έτσι, αυτό είναι αυτονόητο. Αν έχουν προτάσεις αύριο να καταθέσουν η αντιπολίτευση και τις κρίνουμε εμείς, να τις κρίνω κι εγώ. Καθένα μπορεί να έρθει να λέει τι θέλει. Αλλά την ευθύνη διοίκηση του Δήμου και των ενεργειών πρέπει να γίνει παρακάτω. Ο τελικός αποδέκτης και αποφασίζων είμαι εγώ ως δήμαρχος και ως διοίκηση. Δεν είναι εγωιστικό αυτό που λέω, αλλά νομίζω ότι έτσι είναι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, κάνει προτάσεις, ξέρω εγώ, παρά τελείως την τύχο, ξέρω. Τι λένε, δηλαδή. Κάνει προτάσεις προς την κυβέρνηση, ή το ΠΑΣΟΚ, επεξεργάζεται η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, και ανάλογα αν κρίνει ότι κάτι είναι και σωστό ή το θεωρεί ότι πρέπει να το προσθέσουν ή να αφαιρέσουν κάτι άλλο, το κάνουμε αποδεκτό. Έτσι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τους ρόλους εδώ. Αυτή τη στιγμή την ευθύνη διοίκηση και πού θα πάει ο Δήμος μέχρι 31 Δεκάτου του 2023 την έχουμε, μας την έχει αναθέσει οι πολίτες σε εμάς. Ακούμε, συνεργαζόμαστε, κρίνουμε και πάμε πιο κάτω. Μακάρι να φέρουν προτάσεις που θα λύσουν το πρόβλημα. Και να βγω και να πω ότι πράγματι έφερε πρόταση, ας πούμε, το Φυσάι Κόντρα, λέω παράδειγμα. Ναι, λέω παράδειγμα, ρε παιδί μου, ο κύριος Αντωνίου εννοώ. Ναι. Να φέρει πρόταση ή οποιοδήποτε άλλο και να βγω και ξέρετε, εγώ δεν έχω πρόβλημα σε αυτό και να πω πράγματι η συγκεκριμένη παράταξη, ο συγκεκριμένος υποψήφιος, αυριανός δήμαρχος, μας έφερε μια πρόταση την οποία τη θεωρώ σωστή, είναι σωστή να λυθεί το πρόβλημα. Και να το πω δημόσια, λίμωνο. Δεν έχω τέτοια κολλήματα εγώ. Άλλοι έχουν κολλήματα. Να παραδεχτούν κάτι τέτοια πράγματα. Μια συμπληρωματική που μπορώ να κάνω. Κύριε Δημαρχέ, μπορείτε να κατηγορηθείτε όμως για προσχηματική συγκέντρωση, σύγκριση μάλλον των παρατάξεων. Γιατί το λογικό θα ήταν πρώτα να μιλήσετε μαζί τους, να ακούσετε αν έχουν προτάσεις και μετά να κάνετε την επόμενη κίνηση. Εσείς είδες δηλαδή μια επιστολή στην περιφέρεια, η οποία μπορεί να γίνει αποδεκτή. Άρα το νόημα της αυριανής συνάντησης ποιο είναι? Θα σας απαντήσω. Επειδή εδώ το θέμα αυτό. Είναι θέμα
ωρών, ημερών να λυθεί. Το να περιμένω εγώ πότε θα συναντηθώ με τις παρατάξεις και πότε θα όλα αυτά. Τους καλέσατε νωρίτερα και δεν ήρθαν? Όχι, δεν είπα τους καλέσατε νωρίτερα. Είπα εγώ. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν η αντιπολίτευση θέλει να συναντηθεί με τον Δήμαρχο ή με, με τον Περιφερειάρχη, μια αντιπολίτευση, οποιαδήποτε, τι του λένε? Τον παίρνει τηλέφωνο και του λένε τώρα σήμερα, τώρα κάτσε. Έτσι ενεργούμε. Κάνεις το αίτημα, όταν εγώ θα είμαι έτοιμος να σε δεχτώ, θα σε δεχτώ. Άπαιδε, τους δέχομαι του χρόνου, μέσα σε τρεις μέρες, από τη μέρα που το ζήτησαν, τους Δευτέρα το μεσημέρι, το απόγευμα που το ζήτησαν. Όχι, εννοώ, γιατί δεν περιμένατε πριν στείλετε την επιστολή, δεν χάνετε, για μια μέρα δεν θα χάθει τίποτα, να ακούγατε τις προτάσεις, εάν υπάρχουν. Τι να στράτε, άμα υπάρχουν και άλλες προτάσεις, γιατί ήδη κίνησε που άμα υπάρχουν και άλλες προτάσεις θετικές προς τη θετική, είχατε ευθυναλιστεί το θέμα, θα βρουν και οι υπόλοιπες, αλλήμωνες. Αλλά αυτοί είναι, εμείς μετά από κουβέντα που κάναμε και με το... Ούτως. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος είναι ο νομικός σύμβουλος του Δημάρχου, του Δημόρος, πρώην Δήμαρχος του Λαβρίδων με 10-11 χρόνια, τον οποίο, ας πούμε, τον συμβουλεύομαι πιο πολύ και από τον εαυτό μου. Λόγω του ότι είναι νομικός και τον λόγω της εμπειρίας του, έτσι. Το μίλησα μαζί του και κάτσαμε κάτι και το βάλαμε και μου λέει αυτή η πρόταση, μου λέει Δήμαρχε, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για να την κάνεις. Πάρτε πάνω σου, γιατί την πήρα πάνω. Λοιπόν, συνέχισε το κοπέλα. Ήθελα να ρωτήσω ότι το ποσό είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο. Είναι διαπραγματεύσιμο με τον Ευαλάβο, γιατί και είναι εξαιρετικά μεγάλο ποσό. Το ποσό υπολογίζουν ότι είναι μεγάλο. Το πρόβλεψη είναι ότι θα βρούνε τόσα όσα βράχια σε κυβικά που θα φτάσει το 1.413. Μπορεί να βρεθούν 912.000. Αυτό είναι μετρήσιμα. Έτσι. Έχουν υπολογίσει οι επιβλέποντες της περιφέρειας ότι περίπου εκεί θα πάει. Δεν σημαίνει ότι θα πάει κιόλας. Μπορεί να πάει πολύ λιγότερο. Μπορεί να πάει μισό εκατομμύριο. Προφανώς αυτά θα τα μετράμε. Θα έχουμε και εμείς άνθρωπο εκεί να μετράει. Πόσα κυβικά, πόσα φορτηγά βγήκανε, πέτρες. Αυτό είναι το πρόβλεψη έως 1.413. Και κάτι ψηλά, τώρα τα ψηλά. Κύριε Μαρκή. Κύριε Δήμαρχε, γνωρίζετε ότι η ειδική δήλωση διακοπής του ανατόπου είχε υποβληθεί ένα τρίμηνο πριν και κινδυνεύαμε με αίτηση διάλυσης της σύμβασης. Είχατε επικοινωνία με την περιφέρεια, γιατί φαίνεται σαν να ευνηδιαστήκατε? Καθόλου δεν ευνηδιαστήκαμε. Περιμέναμε την περιφέρεια να κάνει ό,τι προβλέπει το άρθρο 7. Να υπογράψει τη συμπληρωματική σύμβαση. Η περιφέρεια δεν προχώρησε. Ήταν σίγουρο ότι ο εργολάβος το λιγότερο 3-4 μήνες δεν υπήρχε, κάπου τόσο κρατάνε, έτσι. Από ό,τι γνωρίζω, ότι όταν κάνουν αίτηση γύρω στις 3 μήνες και στο τρίμηνο επάνω θα ζητήσει τη διάλυση της εργολαβίας. Αυτά είναι στάνταρ στα έργα, σε εργολαβικά. Και το ξέραμε κάπου εδώ, σαν την προηγούμενη εβδομάδα, τους είπα παιδιά, τώρα το Δημαρχείο έχει αρχίσει και μπαίνει σε επικίνδυνη τροχιά πλέον. Και ήρθε το αίτημα του εργολάβου για διάλυση της εργολαβίας. Μετά από 3-4 μέρες, την προηγούμενη συνάντηση στον αντιδημάρχο το είχα πει. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις? Αυτό το τρίτο που είπατε που εφαρμόστηκε με τέχνη δημοπράτησης για να μην χάσω την χρηματοδότηση. Ήταν η επιλογή της τότε ηγεσίας του Δήμου ή ήταν πρόταση των ελληνικών? Πρόταση? Ήταν, λέω, αυτό το τρίτο. Δεν το ξέρω, κύριε Μαζί, δεν το ξέρω. Προφανώς. Νομίζω ότι το ξαναπώ. Έρχονται τα αρχιτέκτονα της δημοπράτησης. Εγκρίνονται και πάνε στην περιφέρεια. Η περιφέρεια, ο έλεγχος της περιφέρειας. Τυχαία ήταν ο κύριος Τύπος. Διαπιστώνει ότι ενώ υπάρχει στατική η γεωλογική μελέτη με βράχο, τα τέχνη δημοπράτησης δεν περιλαμβάνουν ούτε ένα κυβικό βράχο. Δεν περιλαμβάνουν τίποτα. Μηδέν. Ενημερώνεται η διοίκηση του Δήμου, ο Δήμαρχος προφανώς. Το αν το γνώριζε ο Δήμαρχος,
Δεν το ξέρω. Το αν το γνώριζε ή αντιδήμαρχος, ή τότε αντιδήμαρχος, δεν το ξέρω. Κύριε Πετσατώδη εννοώ, έτσι. Κύριε Πετσατώδη ήταν τότε αντιδήμαρχος. Εάν το πρόσεξαν οι υπογράφοντες μηχανικοί που παρέλαβαν τα τέχνη δημοκράτησης, δεν το γνώριζαν. Όφυλαν όμως όλοι να το ξέρουν. Το λογικό είναι, μάλλον όφυλαν να το ξέρουν. Διότι όταν παίρνεις τα τέχνη δημοκράτησης, εδώ είναι η κυρία η διευθύντρια, τώρα από το πρωί θα θυρώταγα να μου λέει, το διάβασα όλα τις μελέτες του ΣΥΒ και διεπίστωσα εκείνο το διάβασα όλο, μιλάμε για σελίδες ολόκληρες. Εγώ είμαι βέβαιος ότι οι υπάλληλοι του Δήμου διεπίστωσαν ότι δεν υπάρχουν στα τέχνη δημοκράτησης. Οι τότε υπάλληλοι, οι διευθυντής και οι προϊστάμενοι της τεχνικής υπηρεσίας, ότι διεπίστωσαν ότι δεν υπάρχουν βράχια, δεν υπάρχει τα τεχνοκράτηση. Και είμαι σίγουρος ότι έκαναν το χρέος τους προς την ηγεσία της Δημοτικής Αρχής, τη διοίκηση πλέον. Δεν μπορεί να μην το ξέρω δίμα. Δεν βάζω το χέρι μου στο συμφωτιά. Το λογικό είναι αυτό. Δηλαδή, αν προκύψει ένα θέμα, εγώ τουλάχιστον όσα χρόνια είμαι, 7 χρόνια δήμαρχος, δεν μου έχουν αποκρύψει ποτέ τίποτε. Κάνει μία υπηρεσία. Έρχονται και μου τα λένε με τον ίδιο με το σύγχρονο. Και αν υπάρχει κάποιο λάθος, οτιδήποτε, το διορθώνουμε. Άνθρωποι είμαστε. Αυτοί που δεν κάνουν λάθη είναι αυτοί που δεν κάνουν τίποτε. Έτσι είναι γνωστό. Προφανώς οι τότε υπάλληλοι το ενημέρωσαν την ηγεσία εδώ, την πολιτική. Η επιλογή να πάει κάτω χωρίς βράχο, το διαπιστώνει η περιφέρεια, όπως διαπίστωσε για εμάς η περιφέρεια, μετά από έλεγχο, με την πλατεία Ταγιάννη. Δεν μας το γυρίσανε το πουλιουρτή πίσω. Στην πλατεία, πάρτε το, δεν μπορώ να σας το χρηματοδοτήσω. Δεν μας επέστρεψε η περιφέρεια, τώρα που το θυμήθηκα, τη μελέτη του Αγιάννη πίσω και μας είπε πάρτε το, αυτό δεν είναι μελέτη. Τα έχουμε πει αυτά. Και μας πάσετε τη μελέτη, το έχω πει χαρακτηριστικά τη πλατεία. Τη δημοκρατηθήσαμε, λέτε. Ναι, το έπει τότε, τον Αύγουστο του 19. Μας πετάξανε επιτουσίες σε αυτό το στυλ. Πάρτε την πίσω. Η περιφέρεια δεν χρηματοδοτεί έργα τα οποία δεν έχει ελέγξει. Και δεν ήταν κανένα εργάκι, ξέρω εγώ, να σου κλείσει λακκούβες. Ήταν ένα έργο των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Και μπράβο στο. Τον κύριο Τύρκο που το πρόσεξε και εντάξει, αυτή είναι η δουλειά του. Δηλαδή, δεν έκανε κάτι το μέσα στα πλαίσια. Αν σα ρώτησα, αν οι ειδήσει που βρήκανε τα 5 κυβικά που πήγαν αστεία από ζώτικα, ήταν κάποια έκπληξη από το Δήμο ή τον Ελληνικό. Εντάξει, βρήκαν αυτή τη λύση για να μην γυρίσουν οι μελέτε πίσω, να διορθωθεί. Αν είχαν βάλει κυβικά πολλά, ξέρω εγώ, 5.000 κυβικά, δεν θα άλλαζε το κόστο τη μελέτη. Δεν θα έπρεπε να γυρίσει πίσω η μελέτη να διορθωθεί. Από την εταιρεία. Δεν θα χανόταν ένα χρονικό διάστημα χ. Δεν θα ξαναρχόταν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν θα ξαναγινόταν εγκρίση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν θα ξαναπήγαινε στην περιφέρεια. Δεν θα ξαναελεγχόταν. Θα έρχονταν σωστά. Θα έρχονταν σωστά, αλλά απάντησα. Πιθανότατα, λόγω της πίεσης παραμονή εκλογών το τέλος 17, τέλος 18, έκαναν αυτή την επιλογή. Μπορεί, λέω, μπορεί. Δεν κατηγορώ και μάλιστα για να είμαι και ειλικρινής σας απάντησα. Έτσι, επειδή και εγώ να το είχα δει και να είχα κάνει και εγώ αυτό το πράγμα. Κακώς δεν το είχα κάνει. Μπορεί να το είχα κάνει. Έτσι. Κύριε Σιάννη. Καλησπέρα, Μάρση Τσιάννη, από Νορφάτικα Γιώσου. Ήσασταν πάρα πολύ αναλυτικός και ευχαριστούμε πάρα πολύ για να μην κυκλοφορούν όλες αυτές οι φήμες. Είναι καλύτερα να ξέρεις τα πράγματα όπως έχουν γίνει. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Από ό,τι κατάλαβα, είναι ατόπιμα της περιφέρειας όλη αυτή η διαδικασία. Εδώ και 2,5 με 3 μήνες το γνωρίζει ξεκάθαρα. Δεδομένου λοιπόν ότι έχουμε και τη συνένεση του κυρίου Γεωργιάδη. Δεν έχω καταλάβει πού ακριβώς κολλάει το θέμα και δεν έχει λήξει και ήσασταν αναγκασμένος πρώτον να λογοδοτήσετε εντός ή εκτός εισαγωγικών στους Αγίους Παρασκευιώτες. Αφενός και αφετέρου δεν έχω καταλάβει γιατί δεν έχει λυθεί αφού όλοι συμφωνούν.
συμφωνούμε ότι αυτό είναι έξοδο της περιφέρειας που κακώς δεν προβλέφθηκε, αλλά προέκυψε στην πορεία. Κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα τα προβλήματα δεν υπάρχουν, χρονοκαθυστερήσεις κλπ. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το έχει λύσει η περιφέρεια. Το ξέρω, νομίζω ότι είμαι σαφής ότι είναι υποχρέωση η περιφέρεια. Αλλά από τη στιγμή που η περιφέρεια δεν το προχώρησε να το λύσει, όπως λέει τουλάχιστον η προγραμματική σύμβαση, την οποία δεν ξεχάσω να σας τη δώσω έτσι. Από εκεί και πέρα, έτσι, δεν θέλω να κάνω σε αυτή τη φάση καμία κριτική. Με την έννοια ότι ο καθένας κρίνει. Ακούσατε, κρίνει ο καθένας. Εγώ οφείλα ως δήμαρχος να το πάρω επάνω μου και να πω ναι ρε, προχωράτε τη συμπληρωματική σύμβαση και αν χρειαστεί θα την πληρώσουμε εμείς. Προκειμένου να γίνει ο δημαρχείος. Είμαι σίγουρος ότι αν ήσουν εδώ σε αυτή τη θέση, το ίδιο θα έκανες εσύ. Το ίδιο θα έκανα και έχετε δίκιο, γιατί στο τέλος της μέρας είναι και θέμα φιλότιμου. Δηλαδή, ένα έργο δεν το χάνεις για ψίχουλα, προφανώς, το κατανοώ. Φίλιο. Απλά σε άλλους παραέξω που δεν ξέρουν το ιστορικό που μας εξηγήσατε σήμερα, φαίνεται σαν αποδοχή λάθους. Οπότε, καλό είναι αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι λάθος της Αγίας Παρασκευής. Όχι. Έτσι, είναι καθαρά θέμα της περιφέρειας που έπρεπε να το έχει λύσει μέσα στο τρίμηνο για να μην σκάσει αυτό το πρόβλημα. Όπως και για μένα, έτσι, προκειμένου να κερδιθεί ο χρόνος, έτσι να το ξεκαθαρίσω, γι' αυτό είπα ότι αν ήμουν και εγώ, αν έγινε όλο αυτό το σκηνικό να μην γυρίσει πίσω, ή αν ήμουν και εγώ στη θέση του Σταθόπουλου, πιθανότατα αυτή την επιλογή θα είχα κάνει, διότι όταν έχεις πιάσει τον περιφερειάρχη, τον υπουργό, τον οποιονδήποτε και σου έχει πει φέτο μου θα στο χρηματοδοτήσω και λες το πάω να το χρηματοδοτήσω τώρα ή το παίρνω πίσω να διορθώσω αυτό το λάθος και χάνω 5-6, 8-10 μήνες και μετά την πατάω και μου πεις δεν έχω τώρα λεφτά ή οτιδήποτε. Έτσι, για μένα αν το κρίνω, εντάξει να το βάλω εισαγωγικά, δεν ξέρω πως θέλετε, κρίνετε με και εμένα. Σας είπα ότι πιθανόν θα το έκανα κι εγώ. Γιατί όπως λέει και ο λαός, στη βράση κολλάει το σύνδεσμο. Λοιπόν, νομίζω ολοκληρώθηκε η σημερινή ενημέρωση. Σας ευχαριστούμε όλους που ήρθατε εδώ.